Πορευθέντες. Ένα όμορφο ταξίδι σε όλο τον κόσμο με τα φτερά του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Πορευθέντες, η φωνή του Ράδιο Ελπίδα στους πολιτισμούς και στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Συμπαρουσιάζουν ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης και η Ερμιόνη Αδαμίδου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Οι πορευθέντες και σήμερα κοντά σας, όπως ορίζει το πρόγραμμα του Ράδιο Ελπίδα, για να μας προσφέρουν γνώση, ταξιδιωτικές χαρές μέσα από τα ταξίδια που μπορούμε και κάνουμε καθημερινά μέσα από την εκπομπή μας. Είχαμε μείνει στην όμορφη Ίδρα με την Ερμιόνη Αδαμίδου και τον ηχολήπτη μας, τον πατέρα Χρυσόστομο Θεοδοσιάδη. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο σε εσάς, στις οικογένειές σας, σε ό,τι κάνετε. Έχουμε όμως αφήσει, Ερμιόνη, ανοιχτούς λογαριασμούς. Χαίρετε καταρχήν. Ευχόμαστε να ολοκληρώσουμε σε δύο εκπομπές αυτόν τον προορισμό που ονομάζεται Ίδρα. Ένας προορισμός που, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, Ερμιόνη, είναι πολύ κοντά στην Αθήνα, με όμορφες παραλίες, με δυνατότητες οικογενειακού τουρισμού, με εναλλακτικό τουρισμό και με άφθονο προσκυνηματικό τουρισμό. Ακριβώς. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και για το Εκκλησιαστικό Μουσείο. Και αμέσως μετά θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Αιγίνης κύριο Εφραίμ, ο οποίος με τον ποιμαντικό του λόγο θα μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για όλα αυτά που με τη χάρη του Θεού γίνονται σε αυτήν την Ιερά Μητρόπολη. Να ξεκινήσουμε όμως από τον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Βρίσκεται στο κέντρο του λιμανιού και αποτελεί τη Μητρόπολη της Ίδρας. Τα εγγένεια του ναού τελέστηκαν πριν από το 17ο αιώνα στο όνομα του Αγίου Χαραλάμπους και η μετατροπή του έγινε στις αρχές του 17ου αιώνα. Ο ναός αποτελεί σήμερα ένα μουσείο τέχνης, δεν πάβει όμως να είναι και μία από τις βασικότερες ενορίες της Ίδρας. Το καθολικό είναι τρίκλητη θολωτή βασιλική με τα τρούλου και τα κλήτη του χωρίζονται με κοινοστοιχίες. Το μεσαίο είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Το δεξί στον Άγιο Χαράλαμπο και το αριστερό στον Άγιο Νικόλαο. Το σημαντικότατο τέμπλο του ναού κατασκευάστηκε επί ηγουμενίας Ιεροθέου του Δευτέρου από τον αρχιτέκτονα Γαβριήλ. Είναι κατασκευασμένο όλο από ατόφιο λευκό μάρμαρο, με πλούσια και έντονη ανάγλυφη διακόσμηση, γλυπτά, σταυρή, θωράκια, ιωνική, κιονίσκη και άλλα πολλά. Στο τέμπλο βρίσκονται και οι αξιόλογες εικόνες του ναού με πλούσια διακοσμημένα επικαλύματα που υπήρξαν δώρα εις το ναό από πλούσιους ιδραίους και ναυμάχους. Η γενικότερη τώρα, Ερμιόνη, διακόσμηση του ναού, όπως είδαμε, είναι καταπληκτική. Η εφαίστειος εικόνα της φανερωμένης βρίσκεται στο παλαιό προσκυνητάρι του τέμπλου, εικόνες του τέμπλου και φορητές όπως η Παναγία η Βρεφοκρατούσα, του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου, του Ευαγγελισμού και του Αγίου Σπυρίδωνος. Τα πάμπολα κοιμήλια του ναού εκτίθονται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο που λειτουργεί εντός του χώρου της Μονής. Είχαμε κάνει μια πολύ μικρή αναφορά, ακριβώς, βέβαια, στην πρώτη μας εκπομπή. Οι πολυέλαιοι και τα κανδύλια προσθέτουν μια έγκλη στη θέα του ναού. Υπάρχουν τέσσερις πολυέλαιοι. Ο κεντρικός είναι έργο του Κουσουρέλη. Είναι ασημένιος και απεριγράπτου τέχνης. Την ίδια σχεδιαστική τεχνοτροπία ακολουθούν και οι δύο μικρότεροι στο κεντρικό κλήτος, πάντα μιλάμε. Ο πιο πολύτιμος και θρηλυκός είναι ο εξάφωτος που βρίσκεται κοντά στην ωραία πύλη και έφτασε στην Ίδρα από τη Γαλλία ή την Ισπανία. Πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι πολυέλαιοι του ναού και τα κανδύλια δεν λειτουργούν με ρεύμα αλλά με κεριά ή λάδι. Ο ναός, να κλείσουμε, έχει δύο κοδωνοστάσια. Το μικρό ανεγέρθηκε το 1806 και το δεύτερο και μεγαλύτερο το 1874. Και τα δύο, Ερμιόνη, είναι μαρμάρινα. Με πλούσιο γλυπτό διάκοσμο. Οι δε ήχοι των μεγάλων κοδώνων που κρούουν από το μεγάλο κοδωνοστάσιο δημιουργούν δέος και κατάνοιξη. Να σταθούμε όμως εδώ πέρα να απολαύσουμε τη θέα αυτού του μεγάλου ιστορικού και καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κάνοντας ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι με τους φίλους ακροατές για να μιλήσουμε για το Εκκλησιαστικό Μουσείο.
Επιστρέψαμε και πάλι μετά το μουσικό διάλειμμα εδώ από την όμορφη Ίδρα με την Ερμιόνη Αδαμίδου σήμερα να προσπαθούμε να εξερευνήσουμε αυτά τα ιστορικά κομμάτια που μας προσφέρει αυτό το νησί. Αναφερθήκαμε, Ερμιόνη, στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ήρθε η ώρα, μου φαίνεται, να μιλήσουμε για το Εκκλησιαστικό Μουσείο με περισσότερες λεπτομέρειες. Στη μέση περίπου του λιμανιού βρίσκεται η Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μάλιστα. Το μοναστήριο, όπως αποκαλείται, η Μητρόπολη της Σίδρας, που χτίστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα και θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Σίδρας. Τώρα, στα χρόνια της Επανάστασης, μάλιστα, προσέφερε πάρα πολλά, Ερμιόνη, για τον αγώνα της πατρίδας. Το καθολικό της Μονής, όπου πολλές φορές συνάχθηκαν οι θρηλυκοί ναυμάχοι για να ευχαριστήσουν την Παναγία, σήμερα αποτελεί τον ενωριακό ναό της Σίδρας, όπως αναφέραμε πριν το μουσικό μας διάλειμμα. Το 1750 τι έγινε? Το 1750 καταστράφηκε από σεισμό, αλλά ανοικοδομήθηκε μερικά χρόνια αργότερα με σχέδια Ενετών και Γενοβέζων αρχιτεκτώνων. Πρόκειται για μια τρίκλητη βασιλική μετρούλο, τα κλήτη της οποίας χωρίζονται μεταξύ τους με κοιονοστοιχίες. Εντυπωσιακό είναι το μαρμάρινο τέμπλο, καθώς και ο πλούσιος εσωτερικός διάκοσμος του ναού, όπως επίσης τα δύο μαρμάρινα καμπαναριά της Μονής, το ένα εκ των οποίων διαθέτει ρολόι. Τώρα, στο προάβλιο μπορούμε να δούμε τις πρωτομές του Λάζαρου Κουντουριώτη, του Ανδρέα Μιαούλη, του Βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου και του Λιγνού του Αντωνίου, φιλοτεχνημένες βέβαια από τον Δημήτρη Φιλιππότη. Μπορείτε επίσης να δείτε τον τάφο του Λάζαρου Κουντουριώτη και το Μνημείο Πεσόντων στους Βαλκανικούς Πολέμους. Το Εκκλησιαστικό Μουσείο Άγιος Μακάριος Νοταράς στεγάζεται στη δυτική πλευρά του μοναστηριακού συγκροτήματος, στο χώρο των παλιών κελιών και λειτουργεί από το 1999. Να πούμε όμως και τι φυλάσσονται σε αυτό το χώρο, Ερμιόνη. Βεβαίως. Φυλάσσονται σε ειδικές προθήκες και μήλαια του μοναστηριού, αφιερώματα, ιερές εικόνες που ανάμεσα τους ξεχωρίζει η εικόνα της Παναγίας Ρόδο Αμάραντο, που τοποθετείται χρονικά γύρω στο 1774. Ακόμα φυλάσσονται άμφια, ιερά σκεύη, μουσικά χειρόγραφα και διάφορα άλλα. Τώρα υπάρχουν και κοιμήλια από ιδιώτες, όπως φορητές εικόνες του Αρχιμανδρίτου Πατρός Αθανασίου Κουλούρα, προσωπικά αρχιερατικά αντικείμενα του Μακαριστού Μητροπολίτου Ίδρας κυρίου Προκοπίου του Καραμάνου, τα οποία προσέφεραν οι ανιψιές του, κυρία Σούλια και Κουροσοπούλου. Προσωπικά αντικείμενα του Μακαριστού Ιδραίου Ιεράρχου Μητροπολίτου Παρονοξίας κυρίου Επιφανίου. Τα εγγένεια του μουσείου τελέστηκαν επισήμως στις 15 του μηνός Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου, τότε που πανηγυρίζει ο καθεδρικός ναός, το 2005, υπό του Μακαριστού, τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Χριστοδούλου. Τώρα το μουσείο λειτουργεί, να δώσουμε πληροφορίες. Από 1η Απριλίου έως 15 Νοεμβρίου, εκτός Δευτέρας, από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Να αναφέρουμε και πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε μέσα από ένα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο 22980, 22980 δηλαδή, 54071. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας. Thank you.
Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, μετά το μουσικό μας διάλειμμα, για να δώσουμε το λόγο στο σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Γίνης, κύριος Εφραίμ. Να αναφέρουμε, Ερμιώνη, κάποια στοιχεία από το βιογραφικό του σημερινού καλεσμένου μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Γίνης, κύριος Εφραίμ Στενάκης, γεννήθηκε στην Κυψέλη της Αίγινας το 1948. Είναι απόφυτος της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου και αριστούχος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Χειροτονήθηκε διάκονος με τη χάρη του Θεού το 1973 και πρεσβύτερος το 1979. Διετέλεσε πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ίδρας, Πετσών και Γίνης και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Πόρου. Μητροπολίτης Ίδρας εξελέγει το 2001 και χειροτονήθηκε στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών. Σεβασμιότατε Χριστός Ανέστη, είναι μεγάλη τιμή και ευλογία να σας έχουμε τηλεφωνικά σήμερα στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και στην εκπομπή Πορευθέντες. Σας ευχαριστούμε θερμά τόσο εγώ όσο και η κυρία Ερμιώνη Αδαμίδου για τη θετική σας ανταπόκριση και σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω και τις αναστάσιμες ευχές, την εκτίμηση και το σεβασμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου προς το πρόσωπό σας και το ποιμαντικό σας έργο στην Ιερά Μητρόπολη Ίδρας. Αληθώς Ανέστη, Πάτρε Ευάγγελε, και σε όλους τους συνεργάτες σας, ευχαριστώ εγώ για τη τιμή της προσκλήσεως. Έχω ένα φόβο μέσα μου αν θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Να μεταφέρετε και εσείς το δεσπότη σας την αγάπη μου, το σεβασμό μου και την βαθιά μου εκτίμηση, γιατί πρόκειται περί ενός ανθρώπου που πράγματι εκφράζει πολλές φορές κάποιο λόγο που ίσως φαίνεται να είναι αντισυστημικός, αλλά είναι μέσα πράγματα και πολύ ωφελεί να ακούγεται ο λόγος του. Σεβασμιότατε, αν κάποιος εξερευνήσει κάποιον χάρτη, μπορεί εύκολα να κατανοήσει και την ευλογία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο που η Εκκλησία όρισε να ποιμένεται ως επίσκοπος από το 2001. Θα σας παρακαλούσα πολύ σε αυτό το σημείο να κάνουμε μία σύντομη ιστορική αναδρομή στο ένδοξο παρελθόν με τους κυριότερους ιστορικούς σταθμούς για την Ιερά σας Μητρόπολη, όπως επίσης, εάν είχατε την καλοσύνη να μας αναφέρετε και κάποια από τα ονόματα των Αγίων Προκατόχων σας. Η ιστορία, τα νησιά μας, αλλά και το κομμάτι της Ανατολικής Πελοποννήσου που έχω την ευλογία να διακονώ, που είναι η Ερμιονίδα και η Τριζινία, είναι όλα τα με πολύ βαθιά ιστορία, όλα τα νησιά μας και η Ανατολική Πελοπόννησος. Mm-hmm. Αρκεί να πω ότι στην Ίδρα έχουμε το ένδοξο νησί της Ίδρας, το οποίο πρωτοστάτησε στον αγώνα της Παγκελεσίας. Το μοναστήρι της Ίδρας λέγεται και είναι το ναυαρχείο του αγώνα. Εκεί πάρθηκαν όλες οι αποφάσεις και δόθηκε όλος ο πλούτος των ιδέων για την ελευθερία της πατρίδος. Η Αίγινα έχει βαθιά ιστορία, μεγάλη ιστορία, από την αρχαία εποχή. Έχει το ναό της Αφέας του 4ου αιώνος. Είναι ένας ναός που αφιερωμένος στην Παρθένα Αφέα Θεά, μαζί με το Σούνιο και την Ακρόπολη αποτελούσαν το τρίγωνο και έχουμε και από τότε τις φρικτορίες που έδιναν σήμα με τις φρικτορίες για γεγονότα που έπρεπε να λάβουν γνώση όσοι ευρύσουν μακριά. Ως Μητρόπολη, ως και με εκκλησιαστική ιστορία, είναι το νησί που ξεκινάει από τον Απόστολο Παύλο. Ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου, Κρίσπος ο Αρχισνάουγος, έρχεται στο νησί μας και κυρίως τον Χριστό, δηλαδή από το 52-53 και μετά, είναι μια συνεχής χριστιανική εκκλησία με πρώτο τον Απόστολο Κρίσπο. Εν συνεχεία έχουμε επισκόπους που είχαν συμμετοχή σε οικουμενικές και τοπικές συνόδους. Η ιστορία βέβαια αρχίζει από το 1826 με τον τελευταίο επίσκοπο Γεράσιμο που έγινε Ίδρας, αλλά οι γνωστοί επίσκοποι από το 1850 και μετά που έγινε το αυτοκέφαλο της Ελλάδος, έχουμε τον Γεράσιμο, τον Ράλι, έχουμε τον Νεόφυτο, Αρσένιος από την Μονή Ταξιαρχών της Αγιαλίας, ο Ιάσαφ είναι ένας Ιδραίος,
επίσκοπος έγινε λίγα χρόνια και κασιαρχία ο μακροβιότητας των επισκόπων Ίδας Πετζών και Γίνης ο Προκόπιος Καραμάνος, ο οποίος έγινε επίσκοπος, ήταν αρχιματής του Θωρικτού Αβέροφ και έγινε επίσκοπος το 1912 και 1965. Και με το κατόπιν έχουμε τον Μητροπολίτη Ιερό Θεοτσαντήλη, τον προκάτοχό μου και γέροντά μου, όπου μέχρι το παραιτήθη το 2000 και από το 2000 και στον 21ο αιώνα έχω ξεκινήσει εγώ και ο Θεός ξέρει πώς θα συνεχίσουν, θα ξεκινήσουν. Έτσι λοιπόν έχει μια συνδιαρκή ιστορία. Ως επισκοπή και Μητρόπολη ήταν πάντα επισκοπή και όλα αυτά τα χρόνια είχε κάποιες εναλλαγές η διοίκηση. Βεβαίως μέχρι το 1936 ανήκαμε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Αλλά το 1936 έγινε η πίκθηση του Μητροπολίτη Ίδας και έτσι έγινε ο τίτλος Ίδας και Αγίνης. Και από τότε έχουμε το Μητρόπολη είναι, αλλά μέσα σε αυτή τη Μητρόπολη υπάρχει και η περιφέρεια της Ερεμιονίδας, το Κρανίδι, Πορτοχέλη και το Κρανίδι πάλι ήταν ιστορικός χώρος με μεγάλη προσφορά στην ιστορία, με μεγάλους αγωνιστές και μάλιστα ιερείς όπως ο Παπαρσένης, ο οποίος μαζί με τον Κολοκοτρώνη έδωσε μάχες στα Δερβενάκια και έπεσε στη μάχη αυτή και θεωρείται ένας από τους ήρωες του Κρανιδίου. Έχουμε την περιοχή των Μεθάνων που είναι η επισκοπή Πεδιάδος και έχουμε εκεί και μια παλιά βασιλική του 4ου αιώνα. Όλα τα μέρη μας έχουν μια βαθιά ιστορία. Δόξα, οι Σπέτσες πάλι είναι το νησί του Ένδοξο με όλη την προσφορά του στις ελευθερίες του αγώνα. Είναι η Μπουμπουλίνα, είναι η άλλη μεγάλη ναυάρχη και έγινε μεγάλες ναυμαχίες. Το 1822 ήταν η ναυμαχία στο στενό εκεί των Σπετσών, είναι την Αρμάτα, η Ανημία της Παναγίας στο Γενέσιο 8 Σεπτεμβρίου και γιορτάζεται μεγαλειωδώς η εορτή αυτή της Αρμάτας. Στην Ίδρα γιορτάζεται ο Μιαούλης, τα Μιαούλια, γιατί είναι μια βληματική μορφή του καταθάλασσα νερού αγώνος. Έγινε η πρώτη πρωτεύουσα του κράτους και εκεί έχουμε τον πρώτο κυβερνείο, έχουμε τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον μοναδικό και ανεπανάληπτο κυβερνήτη με την βαθιά ευσέβεια και ευλάβεια. Εκεί έγινε το πρώτο νομισματοκοπείο, εκεί έγινε η πρώτη βιβλιοθήκη, έγινε εκεί η σχολή των Ευελπίδων. Όλα ξεκίνησαν από το νησί αυτό, βέβαια, στα χαρτιά και στις αθηνοσυνελεύσεις. Πρωτεύουσα έχει οριστεί τον Άφλιο, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι πέρασε από τον Άφλιο, έμεινε για λίγο ένα βράδυ και κατόπιν έφυγε για την Αίγινα. Θεωρούσε πιο ασφαλή την Αίγινα και γι' αυτό έτσι εκεί ορκίστηκε ως κυβερνήτης. Και εκεί ουσιαστικά ξεκινάει το νέο ελεύθερο κράτος, όσο ήταν η Πελοπόννησο και η μερικά νησιά και λίγο ύστερα η Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν ξέρω και τι να πρωτοπώ. Είναι πάρα πολλά σεβασμιότατε, όντως. Είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά πάνω σε αυτή είναι τέτοια μεγάλη ιστορία. Ακόμη και στην Τριζίνα, πρέπει να πω, ότι έγινε το 1827 η Εντριζίνη Εθνοσυνέλευση, η οποία και εξέλεξε τον Καποδίστρια ως κυβερνήτη της Ελλάδος. Εκεί ήταν ο Κολοκοτρώνης και έχουμε και στον Πόρο, γιορτάζουμε τα συνοριακά, διότι στον Πόρο συνήθαν οι δυνάμεις Άγγλοι, Ρώσοι και οι Γάλλοι και ο κυβερνήτης για να ορίσουν τα τότε σύνορα της χώρας. Γι' αυτό γιορτάζουμε μια ερωτή το καλοκαίρι, τα συνοριακά. Και είναι και το μαστίο του Δόχου Πηγής, όπου εκεί έγινε το πρώτο εκκλησιαστικό σχολείο, η πρώτη εκκλησιαστική σχολή της Ελλάδος, ιδρυθείς από τον Καποδίστρια. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Του Κυρίου μας, να είστε καλά. Θα σας παρακαλούσαμε να πείτε τον αριθμό των ενοριών και των ιερών μονών που βρίσκονται στην Ιερά σας Μητρόπολη, γνωρίζοντας βέβαια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ως ποιμενάρχες εξαιτίας του νησιωτικού χαρακτήρα που έχει η Ιερά σας Μητρόπολη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Επειδή όμως εγώ είμαι γέννημα θρέμα της Μητρόπολης, το ξεπέρασα και το ξεπερνώ. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα πρόβλημα, διότι η Αίγινα δεν συνδέεται ακτοπλοϊκώς με τις άλλες με τα άλλα νησιά. Πρέπει να έρθω μέσω Πειραιώς για να πάω Ίδρα κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα καταφέρουμε, γιατί μπορούμε ακόμη και τρέχουμε. Οι ενορίες είναι 52 ενορίες. Και τα μοναστήρια μας είναι 18 εν ενεργεία.
Μάλιστα. 18 μοναστήρια έχουμε. Έχουμε στην Ίδρα 7, 7 στην Έγινα. Είναι στη Μιονίδα Αγενάργυρη, η Παντάνασα, η Μονή του Αυγού. Είναι στις Πέτρες η Μονή του Αγίων Πάντων. Mm-hmm. Και δύο μονές οι οποίες είναι, τώρα δεν είναι λειτουργία, αλλά μαζί με αυτές είναι περίπου 18 μονές. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, θα ήταν παράληψή μου να μην επιχειρήσω να σας ρωτήσω για να μας δώσετε κάποια στοιχεία για τους τοπικούς Αγίους της Ιεράς σας Μητροπόλεως, Άγιοι οι οποίοι σαγίνεψαν και συνεχίζουν να σαγινεύουν τις ψυχές των Ορθοδόξων σε όλο τον κόσμο, και αυτό το παρατηρούμε και από την προσέλευση πλήθους προσκυνητών από όλο τον κόσμο. Ναι, θα αρχίσουμε από τον πρώτο Άγιο, τον πρώτο, τον Απόστολο Κρίσπο. Τον εορτάζουμε στην Έγινα 8 Δεκεμβρίου και έχει γίνει ενωριακός ναός. Είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Αγίας, γι' αυτό λέμε είναι Αποστολική Εκκλησία. Κατ' οποίο ο πρώτος καρπός του κηρύγματος του Απόστολου Κρίσπου είναι ο Άγιος Λεόντιος Στρατιλάτης, ο οποίος στη Βόρεια Αφρική εκεί μαρτύρησε. Κατόπιν είναι οι τρεις γυναίκες Θεοδόρα, Θεοπίστη και Αθανασία. Η Αθανασία ήταν εκεί που είναι το μαζί του Γενοκυταρίου, εκεί στη μονή αυτή του ασκητηριό της. Η Θεοπίστη και η Θεοδόρα είναι δύο, η κόρη και η μάνα, οι οποίες έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, και σήμερα η Αγία Θεοδόρα που είναι στη Θεσσαλονίκη είναι αυτή η εκείνη της Αγία Θεοδόρα. Κατόπιν έχουμε δύο μεγάλους Ιεραποστόλους με τη μεγάλη τους ιστορία. Ήσαν Ιεραπόστολοι που πέρασαν σχεδόν όλη την Ευρώπη και κατέληξαν στην Ιταλία, στον Κουτζάνο. Είναι αυτήν την 4η αιώνα οι μαθητές του Μεγάλου Βασιλείου στην Αθήνα. Mm-hmm. Θεοδόρα Θεοπίστη, οι Απόστολοι αυτοί είναι κατόπιν ο Άγιος Διονύσιος, ο Μεγάλος Άγιος Εξακίνθου, ο οποίος έμεινε στην Έγινα περίπου 2 χρόνια και είναι επίσκοπος Εγίνης. Και τελευταίος Άγιος μεγάλος, γνωστός πια και παγκόσμιος, ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος είναι τόσο λαοφιλής, με ποταμό θαυμάτων και ποταμό εγγραμμάτων, που η μονή του πλέον είναι αυτό, όπως είπατε, το παγκόσμιο προσκύνημα και πανορθόδοξο προσκύνημα, και έρχονται από όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες να προσκυνήσουν τον Άγιό μας, ο οποίος μεσουράνησε στον 20ο αιώνα και συνεχίζει και στον 21ο αιώνα να είναι ο Άγιος των Πολλών Θαυμάτων της Μεγάλης Αγάπης, ο Άγιος που καταφεύγουν πολύ αναγκεμένοι και δυσκολεμένοι συνανθρωποί μας. Μάλιστα. Και είναι μεγάλη ευλογία, πιστεύω, όταν έρχεται κάποιος στο πανηγύρι του Αγίου και αντλεί μέσα από τις ακολουθίες και από την παρουσία τη σωματική του Αγίου αυτή την ξεχωριστή ευλογία, σεβασμιότατα. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί έτσι το αισθανόμαστε κι εμείς. Και βεβαίως όταν το προάβλιο της μονής συναντούμε τους προσκυνητές και ρωτούμε από πού έρθετε κλπ, όλοι έχουν έρθει να πούνε ευχαριστώ ή να ζητήσω από τον Άγιο κάτι. Πραγματικά δεν γράφουμε όλα τα θέματα. Αυτό όσα μας διηγούνται είναι άπειρα τα θέματα του Αγίου. Περισσότερο όμως είναι στις καρδιές των ανθρώπων, τόσο πολύ αναπαύονται οι άνθρωποι που δακρύζουν, εκφράζουν παντιοτρόπως την ευλάβεια και την ευσεβειά τους, ερχόμενοι στον Άγιο και προσκυνούνται στον Άγιο. Αυτά δεν περιγράφονται, δεν είναι τόσο να τα περιγράψουμε. Είναι όσο τα βιώνουμε. Βιώνουμε τελικά αυτή την πίστη, τη βαθιά, αυτή την αγάπη προς τον Άγιο, την παρουσία του Αγίου. Τελικά είναι ζωντανός ο Άγιος. Εκεί που λένε ότι στον τάφο του χτυπάει κάτι όταν βάζει το αυτί τους, πραγματικά γίνεται αυτό και δείχνει ποικιλοτρόπος την παρουσία του. Και μόνο που έρχονται και αναπαύονται, ειρηνεύουν οι άνθρωποι, είναι η παρουσία του Αγίου, είναι η χάρη του Αγίου τελικά. Όπως η ευωδία των λειψάνων του ξαπλώθηκε κατά την ανακομιδή σε όλη την περιοχή, έτσι και τώρα ευωδιάζει η παρουσία του και οι άνθρωποι αισθάνονται αυτή την παρουσία του Αγίου. Μάλιστα. Και ακόμα πρέπει να σας πω και τους νεομάρτυρες που έχουμε. Παρακαλώ, βεβαίως. Είναι ένδοξα νησιά, με αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας και για την πίστη του Χριστου Αγία, και δεν θα είναι δυνατόν να μην έχουν νεομάρτυρες. Ο πρώτος νεομάρτυρας είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, ο οποίος είχε ένα χρονικό έτσι πολύ δύσκολο, αφού σαν παλικάρι έφυγε από την Ίδρα και πήγε στη Ρόδο και αλλαξοπίστησε. Κατόπιν όμως μετενόησε και στην πορεία του μαρτύρησε πάλι στη Ρόδο, παρότι ο Άγιος Νικόδημος και ο Άγιος Γρηγόρης ο Πέμπτος,
ο πατριάρχης Μονή Ιβύρων που είχε πάει, του είπα να μην χρειάζεται να μαρτυρείς. Εκείνος είπε: Όχι, δεν μπορώ να ησυχάσω. Να δε μαρτυρήσω. Και μαρτυρίες είναι Άγιος Ξωτήνιος. Λοιπόν, έχουμε τα λείψανά του. Mm-hmm. Την μία κάρα του έχουμε τον ναό του που είναι ένα πολύ καλό, πολύ όμορφο ναό στην κορυφή του πάνω του οικισμού. Και γιορτάζουμε για 14 Νοεμβρίου. Και έχουμε και τους τρεις πετιώτες νεομάρτυρες. Mm-hmm. Τον Νικόλο, τον Ιωάννη και τον Σταμάτιο, οι οποίοι μαρτύρησαν στοιχείο. Ήταν απλοί έμποροι, γι' αυτό και πολλοί εμπορικοί σύλλογοι έχουν τους αμπροστάτες. Και όταν συνέλαβαν εκεί οι Τούρκοι, καλή ώρα προς τώρα που έχουμε αυτό το γεγονός που έχουμε εκεί, mm-hmm. τους έβαλαν σε ανακρίσεις και τελικά τους έκλεισαν στη φυλακή. Με ζήτησαν να κοινωνήσουν. Ο ιερομάρτης Πλάτων, επίσκοπος της Χίου τότε, στην Αιχθόπους να τους κοινωνήσουμε στη φυλακή με κάθε προφύλαξη και μαρτύρησαν εκεί. Δυστυχώς όμως αυτών δεν έχουμε τα λείψανά τους, παρότι μαρτυρείται και ο τόπος μαρτύρησαν και όλα και έχουμε mm-hmm. κάποια στοιχεία, παρά τις προσπάθειες και τις αναζητήσεις δεν έχουμε βρει ακόμη τα λείψανά τους, γι' αυτό και προσευχόμεθα πάντα στους Αγίους να μας δείξουν κάτι από τα ιερά λείψανά τους, τα τίμια λείψανά τους, γιατί στις Πέτρες έχουμε ετοιμάσει ένα ναό προς τιμή τους με ένα χαρακτηριστικό, έχουμε αγιογραφίες μόνο νεομάρτυρες, απόλυτη ορθοδοξία. Mm-hmm. Και έτσι λέω, Άγιοι, το παλάτι σας ετοιμάζεται. Mm-hmm. Με κάθε επισημότητα και κάθε έτσι με βλάβια πολύ και με πολύ πίστη και με πολύ ομορφιά. Σας περιμένουν και να μας κάτι να μας αποκαλύψετε. Δεν απελπιζόμαστε, διότι και στη ζωή της Εκκλησίας, μετά από πολλές εκατονταετίες, έχουν ανακαλυφθεί και έχουν αποκαλυφθεί ύψανα Αγίων και θα ήταν αυτό για μας μεγάλη, μεγάλη ευλογία. Βέβαια. Σεβασμιότατε, σε αυτό το σημείο, με τη βοήθειά σας, να επεκταθούμε και στο ποιμαντικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της νεότητας. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει αυτή η ποιμαντική έκφραση, διότι τελικά αυτό σπέρμε το λόγο του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Τελικά γίνεται η κατήγηση και σε όλες τις ηλικίες πρέπει να γίνεται, διότι mm-hmm. είναι ανάγκη σήμερα γίνεται αυτή η κατήγηση σε όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως και τα νιάτα μας. Τα νιάτα μας είναι αυτά που υπάρχουν παντού, τα πνευματικά κέντρα. Έχουμε τις συνάξεις των νέων μας και στα μικρά παιδιά και στα παιδιά του γυμνασίου ηλικίου Αγόρια Κορίτσα. Έχουμε συνάξεις φοιτητών, φοιτητριών. Έχουμε πνευματικά κέντρα σε όλες τις περιοχές και στην Αίγινα. Μεγάλο πνευματικό κέντρο. Έχουμε στο Βόρο και εκεί γίνεται εργασία μεγάλη. Στην Ύδρα, στο Κρανίδι, στις Πέτσες. Και κυρίως κορυφή όλη της έννοιας μας για τους νέους είναι η λειτουργία των κατασκήνωσεών μας. Έχουμε την κατασκήνωση στην Αίγινα και αυτή λειτουργούν από 1969, δηλαδή κοντεύουν τα 50 χρόνια. Και έχουμε κάθε χρόνο περίπου 500 παιδιά, κάτω και μια εκατοστή στελέχη. Mm-hmm. Και γίνεται έτσι και μια πολύ σπουδαία εργασία, γιατί νομίζω συμπυκνώνει και γίνεται και η πετουσία όλης της εργασίας όλου του χρόνου στις κατασκηνώσεις μας. Έχουμε τη Σχολή Βιτσέντε Μουσικής, παραδοσιακά όργανα και εμπάσχεσαι οι ιερείς μου που είναι υπεύθυνοι για την νεότητα κάθε φορά κάτι σκέφτονται, κάτι ετοιμάζουν και κάτι καινούριο προσπαθούν να εφαρμόσουν ώστε να ελκύσουν τα παιδιά κοντά τους. Σεβασμιότατε, διανύουμε δύσκολες εποχές και κατανοούμε όλοι ότι η Εκκλησία ως μάνα πασχίζει να βοηθά τα παιδιά της με διάφορους τρόπους. Η Ιερά Μητρόπολη Ύδρας έχει να παρουσιάσει πάρα πολλά και στον τομέα της φιλανθρωπίας. Υπάρχουν χέρια βοηθείας από άλλους φορείς και συνεργασία? Με τους τοπικούς άρχοντες, αν είναι αυτό, συνεργαζόμεθα. Είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία. Το να βοηθήσουν βεβαίως υλικώς δεν το μπορούν πάντοτε. Όμως πάντοτε ηθικά συμπαρίσταται και αναγνωρίζουν το έργο της Εκκλησίας. Mm-hmm. Διότι και στα σύντια μας συμβάλλουν και στο να έχουμε συνεργασία στη διανομή των αναγκαίων σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, συνεργαζόμεθα. Δηλαδή συνεργασία υπάρχει. Έχουμε δωρητάς, χορηγούς, έχουμε συσίτια συστηματικά, έχουμε στην Αίγινα και στις Πέτσες. Στα άλλα μέρη δεν έχει χρειαστεί
ή να έχουμε συστηματικό συζήτημα καθημερινό, αλλά έχουμε οπωσδήποτε μηνιαίως την αποστολή ενός δέματος με τρόφιμα ή ό,τι άλλο χρειάζεται, με ρούχα. Και πάνω τη λαμβάνουμε υπόψη μας αστέγους που έχουμε, τους καλύπτουμε σε κύματα εκκλησιαστικά. Έχουμε τώρα, έχουμε ένα γεροκομείο στην Αίγινα, το οποίο όμως δεν είχε τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει νόμιμα όπως θα ήθελε η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία. Γι' αυτό κάναμε μελέτες, και μάλιστα στη μελέτη επιχορήγησε ο Ιμονή του Αγίου Νεκταρίου και τα υποβάλαμε στην περιφέρεια, και τώρα ήδη είμαστε αυτές τις ημέρες έτοιμοι, ενεκρίθη από το Περιφερειακό Συμβούλιο, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τη σύμβαση περίπου 3 εκατομμυρίων και θα γίνει μια ανακατασκευή όλου του κτηρίου. Θα γίνει ένα μοντέρνο σύγχρονο κτίριο ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με 25 κλίνες και ό,τι χρειάζεται εκεί για να λέμε σωστά, ότι δεν θέλουμε απλώς κάπου να παρκάρουμε τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά να ζουν σε ένα περιβάλλον όμορφο, καθαρό, να μοσκοβολάει και να αισθάνονται και αυτοί άνετα και εμείς άνετα. Γιατί αν δεν περνούν καλά οι γενετές μας, δεν αισθάνονται και εμείς άνετα. Άρα λοιπόν έχουμε και αυτή τη συνεργασία και με την περιφέρεια. Και μας ενέκρινε αυτό το πρόγραμμα και πράγματι είναι πάρα πολύ καλό, γιατί ήταν ένα όνειρό μου να το φτιάξω. Είχε ιδρυθεί αυτό από τον προκάτοχό μου. Έχει το όνομα του Αγίου Νεκταρίου. Εκεί λειτουργήσαν τεχνικές σχολές παλιότερα που ήταν ανάγκη, γιατί υπήρχαν κρατικές δημόσιες σχολές τεχνικές, και ίδρυσε η Μητρόπολη μας σχολή τεχνική, κατώτερη μέση και τεχνικό λύκειο, και είχε παιδιά από όλες τις περιοχές, δηλαδή από Πεσπέτης, Κρανίδη, Ερμιώνη, Πόρο, είχαν τα παιδιά και είχαμε και οικοτροφείο εκεί για να σπουδάσουν στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Τώρα όμως έχουν γίνει τέτοια σχολεία παντού και δεν χρειάζεται αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε την συνεργασία και τη βοήθεια των αρχών και της πολιτείας, όπου χρειάζεται και όποτε χρειαστούμε την έχουμε αυτή. Σεβασμιότατε. Επίσης, τα δύο μεγάλα μας έργα, στο πνευματικό έργο, δηλαδή θα λέγα οι ναυαρχίδες του έργου μας, είναι δύο νοσοκομεία εκκλησιαστικά. Μάλιστα. Αυτά νομίζω δεν υπάρχουν αλλού έτσι τα νοσοκομεία τα εκκλησιαστικά. Είναι στην Ήδρα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα ιδρύθηκε 1922 από τον Ιεροκύρη Κατώδη και μετέπειτα Μητροπολίτη Καριστίας και Χίου Παντελή Μαναφωστίνη, τον γνωστό αυτόν Ιεράρχη. Τώρα εμείς το συνεχίζουμε. Έχουμε δυσκολίες μεγάλες, αλλά το συνεχίζουμε. Και έχουμε και στην Ήδρα που έχουμε ένα κρυοδότημα του Κουλούρα, ενός εφοβλιστού που λειτουργεί από το 1983 το νοσοκομείο αυτό, και εμείς συνεχίζουμε τη λειτουργία του. Και έχουμε όλα τα εργαστήρια, μικροβιολογικό, τεχνολογικό. Στην Αίγινα έχουμε και αξιονικό τομογράφο. Είχε γίνει μια δωρεά περίπου 250.000 και μας δώσανε τον αξιονικό τομογράφο. Είχαμε μέτρηση οστιγμάτισης, έχουμε και όλο το ακτινοσκοπικό συνεργείο και δουλεύει μαστογραφία κλπ. Και δουλεύουν εκεί πέρα, στην Αίγινα έχω πρόεδρος, είναι πάντα λαϊκός, αλλά τώρα έχουμε ένα κληρικό, γιατί εγώ ήμουν και πρόεδρος. Και τώρα ως Μητροπολίτης είμαι γενικός επόπτης του νοσοκομείου, ενώ στην Ήδρα ως Μητροπολίτης είμαι και πρόεδρος του νοσοκομείου. Και προσπαθούμε να φέρουμε πέρα, γιατί οι φορολογίες, η πτώση των ενοικίων, η περιουσία πρέπει να εξατμίζεται και είναι ένας βραχνάς, αλλά ωστόσο έχω μια χαρά μέσα μας, ότι αφού το κρατάμε εμείς στα χέρια μας, τα λειτουργούμε. Αν ήταν σε άλλα χέρια, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Και έτσι και ο κόσμος αναπαύεται, γιατί έχουμε παιδίατρο στην Ήδρα που είναι απαραίτητος. Έχουμε παθολόγο γιατρό, γιατί δεν υπάρχει άλλη μονάδα στην Ήδρα. Εμείς είμαστε και φέρουμε κατά καιρούς και άλλους γιατρούς κάθε εβδομάδα άλλων ειδικοτήτων, και προσφέρουμε και στην ανάπτυξη του νησιού. Γιατί όταν τα τουριστικά γραφεία ρωτούν, υπάρχει παιδίατρος, υπάρχει γιατρός, υπάρχει νοσοκομείο. Και πραγματικά είναι και αυτό που συμβάλλει στην ανάπτυξη και στο τουριστικό ρεύμα του νησιού. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσατε σήμερα να αντλήσουμε από το λόγο σας όλες αυτές τις πληροφορίες.
Σας ευχαριστούμε για την ευχή που δώσατε να βρίσκονται στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει όσον αφορά τον Άγιο Νεκτάριο, τεμάχια εκ των Ιερών του Λιψάνων, και να αντλούμε μέσα από αυτή τη δυνατότητα που μας έχει δώσει και η σωματική παρουσία του Αγίου ό,τι το καλύτερο. Ευχόμαστε ο Άγιος Θεός να σας δίνει υγεία, δύναμη στο δύσκολο έργο σας και σας παρακαλούμε πολύ να προσεύχεστε στα ιερά σας προσκυνήματα για τη Θράκη μας. Πάντα σας σκεφτόμαστε τη Θράκη, σκεφτόμαστε εκεί, είστε σε μια περιοχή που εμείς που ζούμε στην Νότια Ελλάδα δεν μπορούμε να καταλάβουμε καλά όσο τα πράγματα. Εγώ έχω έρθει και στη Μητροπολή σας. Βεβαίως. Και έχω περάσει και από άλλες εκεί Μητροπόλεις της Θράκης και καταλαβαίνω ακριβώς τον πόνο αυτό και την ιδιαιτερότητα που υπάρχει και θα πρέπει οπωσδήποτε να σας έχουμε στις προσευχές μας, αλλά και το ελληνική πολιτεία να καταλάβει και να διορθώνει παλιότερα λάθη, διότι έχουν γίνει λάθη πάρα πολλά στον ελληνισμό ευρύτερα και στα σύνορά μας. Διάβαζα χθες ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν σας καθυστερώ, αλλά διάβασα ένα βιβλίο ενός σπουδαίου βακανιολόγου και ανθρώπου που εξέτα πράγματα καλά, ας πούμε του Αχιλλέως του Λαζάρου. Μάλιστα. Εκεί έγραφε το 1960 στα φόρα, ΟΗΕ κλπ. Και σε μεγάλους οργανισμούς, περνούσαν χάρτες και γράφανε τουρκικό Αιγαίο. Mm-hmm. Και από τότε, και εμείς τότε δεν κάναμε, και παρότι είχε διαμηνήσει στους αρμοδίους ότι πρέπει να γίνει μια απάντηση, πρέπει να κάνουμε και εμείς δικά μας πράγματα. Δυστυχώς δεν κινηθήκαμε όσο έπρεπε, αυτές είναι αμαρτίες μας. Και δεν κινηθήκαμε όσο έπρεπε και γι' αυτό σήμερα κοιτάμε και βλέπουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Διότι δεν κάναμε όταν έπρεπε ό,τι έπρεπε. Αυτό ευχόμαστε να τα αποφύγουμε και να κάνουμε τουλάχιστον από εκεί πέρα το καλύτερο που μπορεί να κάνουμε για τα εθνικά μας θέματα, γιατί είναι θέμα που μας πονάνε όλους. Αλλά όπως λένε και μερικοί πατέρες σύγχρονοι, ο Χριστός κάθε σταυροπόδι και η Παναγία πάνω από την Ελλάδα, ο Χριστός, και δεν μας εγκαταλείψουν. Ευχόμαστε να μας εγκαταλείψουν, αλλά αφού δεν εμείς κάτι θα κάνουμε, γιατί αν εμείς καθόμαστε και στον καναπέ και πίνουμε τον καφέ μας, βεβαίως δεν μπορεί να περιμένουμε ο Χριστός να είναι σταυροπόδι και να μας δώσει την ελευθερία μας και να φυλάξει την πατρίδα μας, αλλά και εμείς πρέπει να ξυπνήσουμε και να αποβάλουμε όλα αυτά τα πράγματα και να γυρίσουμε στις παραδόσεις μας και να είμαστε πιο σωστά στη χριστιανική μας πίστη, στην προσευχή μας, στην Παναγία, σε όλα, να είμαστε πιο σταθεροί και πιο βαθείς. Γιατί έχουν λίγο τα πράγματα ξεφύγει, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις ρίζες μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να εύχεστε πολύ, σεβασμιότατε. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας. Χριστός Ανέστη, ο Θεός μαζί. Ευλογείτε.
Επιστρέψαμε και πάλι μετά τη συνέντευξη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας. Κύριο Εφρέμ, ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας να μας άγγιξε ο λόγος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου, να αντλήσαμε πολύτιμες πληροφορίες, Ερμιώνη, και για τον προσκυνηματικό τουρισμό και για τις ποιμαντικές μέρημνες που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος ποιμενάρχης. Ακριβώς. Ευχόμαστε υγεία και δύναμη για μία ακόμη φορά στο σεπτό πρόσωπό του. Βέβαια, εμείς δεν τελειώσαμε με την Ιερά Μητρόπολη Ίδρας. Έχουμε ακόμα μία εκπομπή για την Ίδρα. Και ευελπιστούμε να είμαστε και πάλι μαζί σας σε λίγα 24 ώρα από σήμερα. Γεια σας. Χαίρετε. Πορευθέντες. Ένα όμορφο ταξίδι σε όλο τον κόσμο με τα φτερά του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Πορευθέντες, η φωνή του Ράδιο Ελπίδα στους πολιτισμούς και στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Συμπαρουσιάζουν ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης και η Ερμιώνη Αδαμίδου.